δεύτερη, τρίτη γενιά, μετά τη γενοτονία, που αρχίζουμε να έχουμε απαιτήσεις από τα παιδιά, τύπου από πού ήρθαμε, γιατί είμαστε εδώ, πώς φύγαμε, για ποιο λόγο και τι έγινε. Και έχει ενδιαφέρον να μου το σκεφτείτε. Στην αρχή φαίνεται απλώς να είναι μια ιστορία. Σιγά σιγά γίνεται κάτι το οποίο είναι μια πιστοποίηση και στο τέλος μπαίνουμε στο πλαίσιο της αναγνώρισης. Η αναγνώριση μιας γενοτονίας είναι μόνο και μόνο το πρώτο στάδιο. Πολύ συχνά δεν ασχολούμαστε με την ποινικοποίηση. Αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης να ξέρετε ότι η Ελλάδα ποινικοποίησε. Την μη αναγνώριση των γενοτονιών. Εκτός των βουλευτών. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Εκτός των βουλευτών. Όταν βγήκε και είπε ο Υπουργός ότι δεν έγινε γενοκτονία. Λοιπόν, είστε μίζεροι. Αυτό μπορεί να το ομολογήσετε. Δεν έχουμε πια ανθρώπους που νευριάζουν, να σας ξαναλέω. Επειδή εμείς παλέψαμε για το θέμα της ποινικοποίησης στην Ελλάδα, μπορώ να σας πω ότι οι ίδιοι Έλληνες ήταν εναντίον. Θεωρούσαν ότι αυτό είναι υπερβολικό. Τελικά πέρασε. Λέγοντας ότι όποιες γενοτονίες έχουμε αναγνωρίσει, ποινικοποιείται η μη αναγνώριση. Όταν λοιπόν έχετε δίκιο, όταν έχουμε έναν υπουργό ο οποίος λέει ό,τι θέλει, εσείς τώρα ασχολείστε με λεπτομέρειες για κάποιον ο οποίος είναι εντελώς άσχετος. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι στο διεθνές επίπεδο τι γίνεται. Στο διεθνές επίπεδο η Ελλάδα κατάφερε να είναι πριν από άλλες χώρες στο θέμα της ποινικοποίησης μπροστά. Πράγμα το οποίο ήταν εντελώς αδιανόητο. Άρα το κάναμε αυτό, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε αναγνωρίσει την γενοτονία των Ασσυρίων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είμαστε το 2018, έχουμε μαζέψει πολλές υπογραφές από πολλούς συλλόγους, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, για να έχουμε πιέσεις πάνω στην Ελληνική Βουλή για να περάσει η αναγνώριση της γενοτονίας των Ασσυρίων. Το έχουμε κάνει και με ανθρώπους του εξωτερικού. Εγώ δεν ξέρω, εσείς δεν έχετε κάνει κάτι ως σύλλογος. Θα ήταν καλό να το σκεφτείτε και αυτό. Είναι πολύ απλό. Δηλώνετε εσείς ως σύλλογος. Άμα θέλετε, μπορώ να σας στείλω και πράγματα. Εμένα σαν ευρωβουλίας, γιατί όπως είπαμε, συνεργαζόμαστε στους ανθρώπους. Ακριβώς. Λέω απλώς ότι όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο και σου λέει, στην πατρίδα σου έχουν αναγνωρίσει την γενοτονία. Εσύ του λες όλα, αλλά δεν φταίω εγώ. Ωραία. Αν μπορείς όμως να του δείξεις ότι ο σύλλογός μας παλεύει για σένα. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει ότι φταίει ως κράτος. Α, σου λέει, εσύ τουλάχιστον το κάνεις. Άρα έχουμε μαζέψει ήδη γύρω στις 500 υπογραφές. Από συλλόγους, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η συνεχή πίεση. Το θέμα ποιο είναι τεχνικά, είναι ότι οι Ασσύριοι στην Ελλάδα είναι μόνο 15.000. Άρα οι πολιτικοί δεν έχουν πολιτικό κόστος να μην το κάνουν. Έχουμε επιβληθεί επαφές και με τους Ασσύριους στην Ελλάδα, γιατί είχε γίνει μια κίνηση από τους Αμμυρίδους και προσπάθησε να γίνει μια κίνηση έτσι σε διεθνές επιθέσεις. Αυτό τώρα που λες, να απασχολούσε φοβερά και όπως είναι δυνατόν η χώρα μας να μην είχε αναγνωρίσει τους γενοκτονίες των Ασσυρίων αναμένα. Εδώ δεν έχει φτάσει η αυτή η κίνηση τώρα που μου ανακοινώνει. Θα φτάσει τώρα, αφού μιλάμε μαζί, ναι, θα φτάσει. Όχι, έχει φτάσει ήδη. Ναι. Παραλίγο πρέπει να θυμάστε ότι αυτό που πετύχαμε στη Σουηδία είναι χάρη στους Ασσύριους. Γιατί η πληθυσμοί είναι διαφορετικοί. Άρα, στην Τριάδα, στη Σουηδία, η πιο διαφορετική ήταν η Ασσύριοι. Άρα, αυτοί μας βοήθησαν να βάλουμε και τη δική μας. Δεν έχουμε καμία ανταπόδοση. Στην Αυστραλία ήταν οι Αρμένοι με τους Ασσύριους. Εμείς, εδώ είναι το κερασάκι. Εμείς πληθυσμιακά ήμασταν περισσότεροι, αλλά ενεργητικά ήμασταν λιγότεροι. Και εδώ στη Γερμανία, όταν έγινε το Γερμανών, έγινε σύγκριση για εμάς. Ήταν οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι οι οποίοι βοηθήσαν εμάς. Εμείς είμαστε απλώς συνεργάτες, έτσι. Άρα το άλλο που θέλω να πω για να μιλήσουμε και για πράγματα που κάνουμε, πρέπει να ενεργοποιηθείτε πιο έμπρακτα και πιο δυναμικά για την 9 Δεκεμβρίου. Η οποία είναι
ημερομηνία μνήμης των θυμάτων των γενοκτονιών, όλων των γενοκτονιών. Αυτό είναι κάθε χρόνο ή... Κάθε χρόνο. Okay. Okay. Εμείς κάνουμε εκδηλώσεις στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια. Αυτό έγινε μετά το 15, ήταν μια πρόταση από την Αρμενία και το πέρασαν με την 100η αιτία. Το πέρασαν και έχουμε πάνω από 100 χώρες που το δέχτηκαν. Άρα, γιατί είναι 9 Δεκεμβρίου, διότι 9 Δεκεμβρίου 1948 ήταν η ημερομηνία που περάσαμε τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη λέξη γενοκτονία για πρώτη φορά χάρη στο Ρέμπι. Άρα, για να γιορτάσουμε αυτό, το πέρασαν οι Αρμένοι και οι Αρμένοι έκαναν μια πολύ σπουδαία κίνηση. Δεν μίλησαν καθόλου για την γενοκτονία του Αρμενίου. Είπαν, θα είναι για οποιοδήποτε λαό που έχει υποστεί γενοκτονία. Και ξαφνικά είχαν πάρα πολλούς λαούς που είπαν και εμείς μέσα. Και βέβαια είχαμε και λαούς που δεν δέχτηκαν ούτε καν να το συζητήσουν. Αλλά τι θέλω να πω, αυτό δεν έχει διευρυνθεί ακόμα. Εμείς τώρα στην Ελλάδα ουσιαστικά κάθε φορά αλλάζουμε πόλη, όπως κάνετε και εσείς για τα θέματα της γενοκτονίας, και προετοιμάζουμε και ένα άλλο πράγμα, ονομασίες δρόμων που έχουν σχέση με τον Λέμκιν και με τον Ουίλσον. Εξηγώ πρώτα για τον Λέμκιν. Πολλοί ακόμα, ειδικά οι Έλληνες του Πόντου, δεν έχουν καταλάβει ότι κάθε φορά που λέμε τη λέξη γενοκτονία, κάθε φορά είναι μια νύχη για τους Έλληνες του Πόντου. Διότι όταν επινόησε αυτή την ορολογία ο Λέμκιν, χρησιμοποίησε παραδείγματα. Και ένα από τα παραδείγματα που χρησιμοποίησε ήταν οι Έλληνες του Πόντου. Άρα στα αρχεία του Λέμκιν, τα οποία σώγονται και στη Νέα Υόρκη, στα οποία είχαμε πρόσβαση, έχουμε γραπτά τις αναφορές για τους δικούς μας. Άρα αντί να λέτε συνεχώς είναι ο παππούς μου που μου είπε για τον προπάπο και τη γιαγιά μου, πάρε μερικά έγγραφα από κάποιον που είναι άσχετος. Άρα μιλάμε για έναν νομικό, Πολωνό, Ουκρανό, εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος αποφάσισε, μελετώντας την γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων, ότι σε κάποια φάση θα πρέπει να υπάρχει η λέξη γενοκτονία. Άρα το πέτυχε το 1948 και αυτό που κάνουμε για τις 9 Δεκεμβρίου είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενωτικό, θα έλεγα πολύ πρόσφατο για τα δικά μας δεδομένα. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή βλέπω το θέμα όσον αφορά το θέμα το δικό μας γενοκτονίας, το δικό μας γεννώντας σε παγκόσμιο επίπεδο, αν βαθμολογούσατε και τους τρεις λαούς. Ναι, μην κάνεις ερώτηση. Να μην την κάνω. Ωραία, θα το... εγώ... Αντιμετά ξέρω, θα... θα... κάτι ο Δημήτρης ξανανευριάζει. Για ποιο λόγο είμαστε εμείς, αυτοί που πάντα ακολουθούμε, γιατί είμαστε εμείς σαν Ευρώπη. Οκ, οκ, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Περίμενε, για να μην τα παρατραβήξεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Οι Ασσύριοι και οι Αρμένοι δεν έχουν χώρο. Άρα τι έγινε, όταν τέλειωσε η γενοκτονία, βρέθηκαν στο εξωτερικό. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν είναι για να αγωνιστούν για κάτι κοινό. Οι Αρμένοι, επειδή ήταν το θέμα της Σοβιετικής Ένωσης, τους έλεγαν να μην μιλάνε αυτά τα θέματα, γιατί σου υπενθυμίζω ότι η συμφωνία Κάρς μεταξύ της Ρωσίας και της Αρμενίας έγινε το 1921 και παραχώρησε η Σοβιετική Ένωση στους Τούρκους, επειδή ήταν και οι δύο υποτίθεται σοσιαλιστές, ένα κόμμα της Αρμενίας χωρίς να μπορεί να κάνει παρέμβαση η Αρμενία. Άρα, εμείς, οι Πόντιοι, οι οποίοι Πόντιοι έγιναν Πόντιοι στην Ελλάδα, γιατί οι Πόντιοι στον Πόντο ήταν οι Έλληνες. Άρα, εμείς, όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, μπήκαμε στα πολιτικά κόμματα. Άρα, ασχοληθήκαμε, γι' αυτό άμα μετρήσεις, ας πούμε, πόσοι Πόντιοι είναι στην πολιτική, θα δεις ότι είναι πάρα πολλοί. Σε όλα τα επίπεδα, όπως σου λέω, από δήμαρχο, βουλευτή, όλα αυτά. Γιατί? Γιατί ήταν στη μητέρα πατρίδα. Αν οι Αρμένοι είχαν βρεθεί σε μια περιοχή που ήταν εντελώς αρμενική ελεύθερη και αυτοί θα ήταν καθυστερημένοι, αν οι Ασσύριοι και οι Ασσυροχαλδαίοι είχαν το ίδιο, κι άλλοι θα ήταν καθυστερημένοι. Άμα σκεφτείς ότι εμείς αναγνωρίζουμε τη δικιά μας γενοκτονία το 1994, η οποία έγινε το 19.
Αυτό δεν είναι ήδη ενδεικτικό. Άρα, αναγνωρίζουμε τον Αρμενιό το 96 και από τότε δεν έχουμε κάτι άλλο. Εκτός από το θέμα της ποινικοποίησης. Ωραία. Ρωτάω τώρα, δεν είναι φυσιολογικό όταν ο άλλος νιώθει ότι είναι στην περιοχή του να θεωρεί ότι δεν πρέπει να αναγωνίζεται με τον ίδιο τρόπο? Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Άρα στην πραγματικότητα είναι μετά το 1994 που ξαναμπήκαμε σε μια διαδικασία λέγοντας η αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο έγινε. Τι θα κάνουμε με την διεθνοποίηση? Τότε περάσαμε σε θέματα που αφορούν την Αμερική, όσον αφορά τις πολιτείες και οι επιτυχίες που σας είπα με την Αυστραλία, τη Σουηδία και την Αρμενία. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε άλλα κράτη που μας έχουν αναγνωρίσει. Ένα πολύ απλό λόγο. Δεν έχουμε ακολουθήσει μεγάλους του τομέα. Ο Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης έχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία οι ίδιοι οι πόντοι δεν τα διαβάζουν. Η ιδέα που είχε ο Φωτιάδης ήταν θα πάρω γερμανικά έγγραφα κατασκοπίας διπλωματικού σώματος, θα τα μελετήσω και θα είναι αποδεικτικά στοιχεία. Ο Επενεκίδης είχε κάνει ακριβώς το ίδιο με την Αυστρία. Ωραία. Ρωτάω εγώ, γιατί προσπαθούμε να πείσουμε τους ξένους για την αυτονομία των κομμουνίων λέγοντας την ιστορία του παππού, ενώ ο ξένος έχει καταγράψει ότι εκεί πέρα μετακίνησαν 10.000 άτομα. Εκεί πέρα σκότωσαν τους στάδια. Τι του λες, ο δικός σου ο παππούς έχει γράψει εδώ αυτό. Διάβασέ το. Άρα αυτές είναι οι νέες τεχνικές που χρησιμοποιούμε τώρα. Κοιτάζουμε το αρχαιακό υλικό της χώρας από την οποία θέλουμε να κάνουμε ξαναγνωρίσεις. Και είναι ακριβώς αυτό που κάναμε και με τη Σουηδία. Γιατί και αυτοί είχαν πρόσβαση σε αντικείμενα και σε κείμενα και δεν βασιστήκαμε σε ιστορικό πλαίσιο καθαρά ελληνικό που θα μπορούσε να μας πει εντάξει τώρα εσείς υπερβάλλετε επειδή είστε Έλληνες. Όχι. Παίρναμε ανθρώπους εντελώς εξωτερικούς, οι οποίοι έλεγαν τα ίδια με εμάς. Αυτές οι τεχνικές και η ένωση των γενοτονίων, δηλαδή οι τρεις γενοτονίες για μία στρατηγική, είναι πράγματα που εμφανίστηκαν μετά το 10 ουσιαστικά. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα πόσο πρόσφατα είναι αυτά που λέμε. Για ένα πράγμα που είναι από το 19. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία είναι τώρα έχουμε αρκετούς ανθρώπους που ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα, που ασχολούνται με τα δικαιώματα της ανθρωπότητας, τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών. Οι περισσότεροι πόντοι δεν έχουν διαβάσει καν τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών, τα 46 άρθρα, τα οποία έχουν ψηφιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη το 2007. Και ρωτάω, έχετε δει ποτέ τι δικαιώματα θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε σε αυτόν τον αγώνα? Όταν θα τα διαβάσετε, αυτό είναι άσκηση πριν τις ανάρθρα δάσκαλους. Είναι άρθρα, είναι 46 άρθρα. Δεν διαβάζει. Τα δικαιώματα των αυτόχθων λαών. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτά τα δικαιώματα είχαμε ανθρώπους αβορίγινους, Αρμένιους, Ινδιάνους, που όλοι αυτοί με συναντήσεις στα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα ήταν καλό να υπάρχει ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο βασιστούμε. Ωραία. Υπάρχει κάποιος εδώ που θεωρεί ότι οι Έλληνες του Πόντου δεν είναι αυτόχθονος λαός? Μα αυτοί που ήρθαν και έκαναν την γενοκτονία ήρθαν πολύ μετά. Άρα έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Άρα να ξέρετε, π.χ. στην Αυστραλία, εγώ δεν λέω ότι η Αυστραλία είναι σαν την Τουρκία, μην μπερδευόμαστε, η μία είναι δημογραφική χώρα, η άλλη δεν είναι. Αλλά στην Αυστραλία, άμα πάτε, θα δείτε ότι σε οποιοδήποτε κτίριο επίσημο και να πάτε, έχει δύο σημαίες. Έχει την επίσημη της Αυστραλίας και τον αυτόχθονο λαό. Ωραία. Όταν λοιπόν γίνεται οποιαδήποτε επίσημη συνεδρίαση, πάντοτε υπάρχει αναφορά στους αυτόχθονους λαούς. Έχουν δικαίωμα της γλώσσας. Έχουν δικαίωμα να έχουν συλλόγους. Έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ανθρώπους μεταξύ τους. Εγώ σας λέω απλώς, διαβάστε κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και 11 χρόνια. Έκανα μια διάλεξη σε Πόντιο, στην Ελλάδα. Είναι πολλοί που έπεσαν ξενοί. Λέει, εγώ δεν φανταζόμουν ότι αυτό μπορεί να γίνει ούτε στη φαντασία μου, τη δικιά μου, μόνος μου. Και εδώ ανακαλύπτω ότι έχει γίνει και έχει ψηφιστεί. Άρα, άμα περάσουμε τα στάδια,
Το θέμα της γενοκτονίας. Το θέμα της αναγνώρισης του Λένκιν ως δίκαιος. Εμείς θα βάλουμε και δρόμους που θα είναι ο οδός Λένκιν. Θα το κάνουμε και στην περιοχή της Ράμας, γιατί έχουμε ήδη κάνει αυτές τις κινήσεις. Δεν έχουμε κοιτάξει τα μεγάλα ονόματα. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό που σας έλεγα με την οριοθέτηση του Wilson. Να θυμάστε ότι οι Πόντι πήγαν να δουν τον Wilson. Και ο Wilson τους είπε, παρόλο που η Ελλάδα ήταν εναντίον τους, εγώ θα είμαι μαζί σας. Έχω δικαίωμα ψήφου. Άρα εσείς αυτό που θα διεκδικήσετε, εγώ θα είμαι μαζί σας. Αυτό γίνεται το 1919. Και μιλάμε για την προετοιμασία του Παρίσι. Άρα η Ελλάδα δεν δέχτηκε να κάνει κάποια κίνηση για αυτό, θεωρώντας ότι δεν είναι ανάγκη να έχουμε το αρμενικοπονδιακό κρατήριο, γιατί θα είναι επικίνδυνο. Έγιναν αυτές οι κινήσεις και τελικά, ουσιαστικά, στη συνθήκη Σεβρών, η γραμμή οριοθέτησης είναι του Wilson. Πώς? Τρέιλορ. Όχι. Μπερδεύεσαι. Καμία σχέση. Ο Wilson είναι ο πρόεδρος της Αμερικής. Άρα, γιατί ο πρόεδρος της Αμερικής, ενώ η Αμερική δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη Σεβρών, είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για την οριοθέτηση μεταξύ των Αρμενίων και των Τούρκων, και να ξέρετε ότι αυτή η οριοθέτηση περνάει από το μισό κομμάτι του πόντου, περίπου κερασούλησης. Άρα, λέω λοιπόν, άμα το κοιτάξετε, θα δείτε ότι οι μεγάλες δυνάμεις τότε εμπιστευόταν τον Wilson ως μεγάλο νομικό, και είναι σε αυτόν που ανέθεσαν να βρει τη γραμμή οριοθέτηση. Και έκανε κάτι που είναι θεαματικό, όπως σας έλεγα, έστειλε δικό του επιτελείο, πήγαν να δουν πού είχαν γενοκτονηθεί οι άνθρωποι και είπε ότι η γραμμή οριοθέτηση θα περάσει από εδώ σαν να είναι ζωντανή. Ωραία. Ποιος τον ξέρει στην Ελλάδα? Γιατί δεν έχει αναδειχθεί αυτό το πρόσωπο? Και ρωτάω, ακόμα και στρατηγικά, ας πούμε και υστερόβουλο. Όταν θα πας να πεις έναν Αμερικανό, μπράβο στον πρόεδρο της Αμερικής που έκανε την οριοθέτηση ενώ σεβάστηκε τα δικαιώματα των γενοκτονημένων. Όλα θα σου πει, εγώ δεν σε πιστεύω. Αφού είναι δικό του πρόεδρος. Ο άνθρωπος έγινε αναγνωρίσιμος και από όλους, γιατί πήρε και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ωραία, το χρησιμοποιούμε εμείς αυτό για να το αναδείξουμε. Δηλαδή, πώς είναι αυτό, πώς? Είναι λίγο δύσκολο, γιατί η οριοθέτηση τώρα αυτής της συμβασίας Αρμενίων με Ελλήνων συμπεριλαμβάνει τραπεζούντα, συμπεριλαμβάνει περιοχές καθαρά των Τουρκών και υπάρχουν σήμερα αρμενικές δυνάμεις, οι κοινές ονομάζουν αθηνικιστικές, που αναφέρονται όταν αναφέρονται αυτές τις περιοχές που είναι υπερεξοχή δικές μας. Τις αναφέρουμε σαν ελληνική Αρμενία και εκεί μας δυσκολεύει λίγο αυτό το πράγμα να προωθήσουμε. Στην πραγματικότητα είναι η ελληνική Αρμενία, αφού αυτό είναι που προκρίνεται από τη συμφωνία. Ναι, αλλά αυτό είναι μια συμφωνία όμως η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Όχι, πρόσεξε, αλλά έχει μπερδευτεί. Η δυτική Αρμενία, είναι και η Πόντη. Ναι. Άρα ο Πόντιος, οποιοδήποτε Πόντιος, έχει δικαίωμα να πάρει ταυτότητα δυτικής Αρμενίας. Ναι, ακριβώς αυτό είναι το θέμα το οποίο με δυσκολεύει. Και υπήρχε μια κίνηση πρόσφατα έτσι που έλεγε για κάποιες ταυτότητες να βγουν με τίτλο Δυτικής Αρμενίας. Σωστά. Αυτό το πράγμα εμάς τους Ποντιούς μας θορυβεί, διότι σε περίπτωση, ας υποθέσουμε την μετά της Τουρκίας εποχής, σκεφτούμε, ποιες θα είναι οι απαιτήσεις των Αρμενίων. Όχι, μπερδεύεσαι. Μάλλον δεν είσαι ενημερωμένος και δεν ξέρεις εσύ πόσο εγώ είμαι μέσα σε αυτό. Το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω για να σου το λέω. Στην πραγματικότητα οι Πόντιοι θα πρέπει να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια και να βάλουν πάνω στη Δυτική Αρμενία το κομμάτι που είναι ποντιακό, το οποίο δεν συζητάνε οι Αρμένοι γιατί δεν ήταν καθόλου εκεί. Πώς δεν ήταν, οι Καρπεζούμπαλε, Μουχάρι. Όχι. Οι Αρμένοι είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι στο μισό πόντο. Ωραία, ο μισός πόντος που είναι ο δυτικός πόντος δεν έχει καμία διεκδίκηση. Και εγώ λέω ότι ο δυτικός πόντος πρέπει να ενωθεί με τη Δυτική Αρμενία για να είναι ενιαίο το πλαίσιο. Αν δεν είναι ενιαίο, είναι πρόβλημα.
Το θέμα είναι ότι κανένας δεν θα το ζητήσει άλλος από τους Πόντιους. Δηλαδή οι Αρμένοι δεν ήταν πλειοψηφία, καθόλου είχε. Άρα σου λένε, εμείς τι να ζητήσουμε. Άρα, άμα δεν υπάρχει ένα μέτωπο κοινό, και άμα θες να μιλήσουμε και με Αρμένιους, να καταλάβεις. Όταν θα μιλήσουμε για εμάς, γιατί. Όταν θα μιλήσουμε με Αρμένιους, θα σου πούνε οι Αρμένοι, εμείς δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τις περιοχές που έχετε εσείς. Αν είμαστε μαζί, γίνεται. Αν δεν είμαστε μαζί, εσείς να το κάνετε μόνοι σας. Και δεν υπάρχει κάτι το ανάλογο. Άρα επίσης, όταν βγάζεις την ταυτότητα, η ταυτότητα δεν λέει ότι είσαι Αρμένιος, λέει ότι είσαι Έλληνας. Και έχεις δικαίωμα ψήφου, έχεις δικαίωμα να είσαι βουλευτής. Κανονικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει επέκταση της περιοχής. Το πιο θλιβερό για μένα είναι να απελευθερωθεί η Δυτική Αρμενία και ο μισός Πόντος και ο μισός Πόντος να μείνει κατεχόμενος. Αυτό που θα σου φαινόταν. Επειδή και τότε δεν έγινε, εγώ δεν το πιστεύω θα γίνει αυτό ποτέ. Έτσι, το εσύ είναι, δεν νομίζω είναι... να πιστεύει ούτε για το Κουρδιστάν. Όχι, το πιστεύω πάρα πολύ. Επειδή το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Ήδη είναι φτιαγμένο. Είναι μόνο θέμα χρόνου για να τελειώσει, επειδή είμαστε πολύ κοντά. Είναι ακριβώς το ίδιο με τους Αρμένους. Με την Δυτική Αρμενία εννοούμε αυτό. Ναι. Δεν νομίζω, διότι υπάρχουν και πολλές περιοχές οι οποίες είναι. Ας πούμε τα διευθυντήρια και οι Κούρδοι. Υπάρχει τόσο ξεκάθαρο. Όχι. Θα το δεις με ακρίβεια, θα δεις ότι δεν διεκδικούν αυτό το πράγμα οι Κούρδοι, γιατί ήταν εντελώς αρμενικός της Σουρία. Το λέω αυτό επειδή συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αυτούς και έχουμε στα. Όχι, θα σου πω αλλιώς. Οι Κούρδοι θα διεκδικήσουν αυτό που δεν θα διεκδικήσεις. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι πάρα πολύ λογικό. Για εμάς τους Πόντιους υπάρχει το εξής μεγάλο πρόβλημα. Εγώ σου λέω ξανά, οι Κούρδοι δεν θα αφήσουν να έχουν από πάνω τους Τούρκους. Ναι. Άρα, ή θα είναι ποντιακό αρμενικό από πάνω και θα το δεχτούν και θα το αφήσουν, ή δεν θα κάνουμε εμείς καμία κίνηση και θα πάμε πιο πάνω. Η δική μου σκέψη είναι η εξής, γιατί προσπαθούμε τώρα, γιατί δεν έχουμε καμία ενιαία ή μία ξεκάθαρη πολιτική σε αυτό το θέμα. Ούτε ο οργανωμένος πολιτικός χώρος, γιατί οι προσδοκίες τους και οι ελπίδες τους στον ελληνικό πολιτικό χώρο είναι πολύ ψηλές και δεν γίνεται τίποτα εκεί, δεν έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Και προσπαθούμε τώρα μέσα στο δικό μας τον οργανωμένο χώρο να πούμε ότι, κοιτάξτε, οι Αρμένοι έχουν και εδαφικές διεκδικήσεις. Αυτό που γνωρίζεις και το γνωρίζεις πολύ καλά, στο δικό μας τον χώρο μιλάνε μόνο για μία συγγνώμη. Και του σούμα, είναι δυνατόν να περιοριστούμε μόνο σε μία συγγνώμη. Τουλάχιστον δηλαδή θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα μνημεία τα οποία μας έχουν μείνει. Δεν μπορείς δηλαδή να πηγαίνεις τώρα στο ναό της Τραπεζούντας και να κόβεις εισιτήριο για να μπορείς να μπεις μέσα για να προσκυνήσεις το δικό σου το αυτό. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνος. Και λέω εγώ το πράγμα ότι όταν θα φτάσουμε, δηλαδή μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί είμαστε σε μηδενική βάση αυτό το θέμα, εμείς ο πολιτικός χώρος, να έχουμε και ένα κατάλογο διεκδικήσεων πάνω σε αυτά τα θέματα. Και εδαφικών διεκδικήσεων. Ναι. Και όταν θα το έχουμε αυτό το πράγμα, νομίζω ότι μετά θα τοποθετηθούν και οι Αρμένοι, θα ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα τη Δυτική Αρμενία. Οι Αρμένοι έχουν τοποθετηθεί. Εγώ που το πάω το εξής. Ας πούμε ότι είστε στην Τραπεζούντα. Ναι. Okay. Η Τραπεζούντα είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο συζητάμε. Ναι. Okay. Έτσι. Το πρώτο ποιο είναι. Άμα αφήσει μόνο του Αρμένιου να το διεκδικούν και εσύ δεν λες ποτέ τίποτα, μην περιμένει τίποτα. Ωραία, τότε γιατί δεν διεκδικούμε ακριβώς το ίδιο σημείο μαζί. Γιατί όταν μιλάς, ας πούμε, για μνημεία, εγώ θα σου πω για την νεκροταφία. Καταλαβαίνω τι θα σου πω. Τα νεκροταφία πρέπει να διεκδικήσουμε όλα. Ναι, λοιπόν, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία μερίδα των Αρμενίων οι οποίοι διεκδικούν τις δικές μας περιοχές και τις ονομάζουν Δυτική Αρμενία. Δεν αναφέρονται καθόλου σε εμάς, διότι εμείς δεν το διεκδικούμε αυτό. Όχι, αναφέρονται. Δεν το έχω ακούσει αυτό το πρόβλημα. Είμαστε με τους Αρμενίους, είμαι και 150.000. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ είμαι σύμβουλος. Στην Ελλάδα είσαι. Και στο εξωτερικό. Εμείς. Το ξέρεις ότι. Αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή και με καθησυχάζει λίγο αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που μας έτσι χάσει. Έχω θέμα τώρα. Το θέμα είναι τώρα που βλέπω συζήτηση. Εγώ σου λέω. Όχι, το θέμα είναι. Εμείς καταρχήν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε μια ενιαία. Δεν έχουμε στρατηγικό σύμβουλο εμείς.
εμείς σαν πόντι εδώ πέρα δεν έχουμε στρατηγικό σύμβουλο για να σε κατευθύνει. Αυτό το θέλω να καταλήξω σε αυτό. Πριν καταλήξετε σε αυτό, εγώ πάντως ως στρατηγικός σύμβουλος λειτουργώ και για τον πρόεδρο της Δυτικής Αρμενίας. Ωραία. Ο πρόεδρος της Δυτικής Αρμενίας, εντελώς τυχαία, εξέδωσε ΑΟΣ. Αναξήγηση. Ακριβώς εκεί που είναι η Δυτική Αρμενία. Έχει αναγνωρίσει τον Λέντιν ως δίκαιο της Αρμενίας. Το ίδιο και για τον Βίλσον. Φαίνεται τυχαία από το σύγκρο τώρα. Όχι βέβαια. Ωραία. Άρα να ξέρεις ότι αυτός προωθεί, γιατί θα έχουμε εκλογές φέτος, προωθεί και τους Έλληνες έτσι ώστε να είναι υποψήφιοι και στις βουλευτικές εκλογές που έχουμε φέτος. Το θεωρώ παρόλα αυτά έτσι και πολύ επικίνδυνο από την εξής άποψη. Σήμερα το λέει, όταν θα μονιμοποιηθεί μια κατάσταση και περάσει αυτό το οποίο θέλει να περάσει, αν εμείς, και εκεί βρίσκω την αδυναμία τη δική μας, οι Αρμένοι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν το σκατηγώ, τους αγαπάμε πάρα πολύ κιόλα και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ. Ένα πράγμα, το πλαίσιο της Δυτικής Αρμενίας είναι πολύ πολυεθνικό. Δηλαδή, οι Ασσύριοι που θα είναι εκεί, οι Αρμένοι, οι Κούρδοι, οποιοδήποτε θα είναι εκεί μέσα, θα έχει δικαίωμα να είναι πολίτης κανονικά. Ναι, αλλά να είμαστε όμως και τότε στη συνθήκη των Σεβών, να είμαστε υπό την, θα λέγα, πολιτική ηγεσία των Αρμενίων. Όχι, σε αυτή την πολιτική ηγεσία θα έχεις και Έλληνες. Ήταν αυτό το λεπτό σημείο που μπορείτε να βάγεις. Άρα βλέπεις ότι δεν είστε ενημερωμένοι γενικά και ενώ μιλάμε για ένα θέμα απελευθέρωσης, αναρωτιέστε πώς θα είναι απελευθέρωση αν δεν κάνετε τίποτα. Όχι, θέλω να καταλήξω στο εξής. Γιατί ανάποδα, λέω, μήπως δηλαδή εμείς πρέπει να εντείνουμε τις συνεργείες μας και να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα πράγματα από δύο διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή από την πλευρά της Ελλάδος, όπως το τοποθετείς με την στενή συνεργασία των Αρμενίων, με πολύ ξεκάθαρες όμως θέσεις. Αυτή τη στιγμή ενεργεί η Αρμενία. Ευτυχώς με τη δική σου τη συμβολή και προωθούνται και τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά εμείς είμαστε αρχόντες, είτε σαν οργανωμένος χώρος, είτε σαν Ελλάδα επίσημα πολιτικά. Και αυτό είναι που με ανησυχεί. Η Ελλάδα δεν θα κάνει ποτέ τίποτα πάνω σε αυτό, αφού έχει αφήσει εδώ και χρόνια την Αρμενία μόνη της. Το θέμα είναι το εξής, γιατί εδώ έχουμε στην επόμενη ερώτηση. Μπορείς να μου δώσεις μία εξήγηση να την καταλάβω? Γιατί το ελληνικό κράτος δεν προωθεί, αφού έφτασε στο σημείο να αναχωρήσει τη γενοκτονία, αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Περίμενε, γιατί τα λες πολύ μαζεμένα και μετά τα μπερδευτείς. Πρώτον, ο ποντιακό χώρο. Να μα ξεμπερδεύσει, γιατί όντω. Ο ποντιακό χώρο είναι ενωμένο. Όχι. Α, και ήθελα να ρωτήσω. Και ήθελα να ρωτήσω το εξή. Όταν κάτι σε αυτέ τι ενέργειε με τι 500 υπογραφέ κλπ. Πού βρίσκεται αυτό ο οργανωμένο χώρο? Παντού παίρνω. Οποιοδήποτε σύλλογο συμφωνεί για την αναπτύξη. Εγώ δεν έχω δει σύλλογο ποντιακό που να μην θέλει να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ασσυρίων. Άρα απλώ όταν δεν το ξέρω, σου λέει να κάνουμε τι εμεί. Όταν του δείχνει μερικά έγγραφα. Όχι, είμαι εγώ γιατί είπα να ασχολούμαστε λίγο με αυτά τα θέματα, γιατί δεν έφτασε αυτή η πληροφορία που να ακούω σήμερα από εσένα και την ακούω τώρα και την μαθαίνω τώρα. Να ξέρει ότι αυτό έχει ήδη υπογραφεί και από την Πανομοσπονδία. Ελλάδα. Υπάρχουν δύο. Ναι, αυτό είναι πάλι ένα θέμα. Αλλά εγώ, επειδή δεν ασχολούμαι με το ποιο είναι ποιο. Όχι, παντού δύο. Αυτό σημαίνει το εξή. Αυτό το πράγμα. Όταν το υπογράφει μια ομοσπονδία ή πανομοσπονδία, η οποία από την άλλη πλευρά, δεν το μαθαίνουμε εμείς από τα επίσημα. Τυχαίως πρέπει να μπούμε στη δικιά σου τη σελίδα. Το ξαναλέω. Πρώτα απ' όλα, άμα μπείτε στην ιστοσελίδα Humanitas et Tempus, που βάζουμε όλα τα στοιχεία, μπορείς να δεις εκεί πέρα όλα τα έγγραφα από κάθε σύλλογο. Έλε το κρατούμενο. Άρα αυτό είναι εντελώς διαφανές. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν το κοιτάζουν, τι θες να κάνω εγώ. Δεύτερον, η Ελλάδα έκανε ό,τι μπορούσε για να πιέσει την Αρμενία για να μην αναγνωρίσει. Και εσύ περιμένεις από την Ελλάδα να έχουμε μια κίνηση. Τρίτον, οι αναγνώσεις στην Ελλάδα της γενοκτονίας των ποντίων. Πώς έγινε? Εντάξει, ο Μιχάλης, είπαμε και με τον Κώστα. Ο Μιχάλης έγινε μόνο και μόνο από κόμμα. Ξέρω, ήταν μέσα στο Πασό. Γιατί οι ίδιοι οι πόντοι ήταν εναντίον. Το ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή σιγά σιγά να γνωρίζουμε. Θυμάσαι γιατί περάσαμε αυτόν τον νόμο το 1994.
Και το 1993 οι περισσότεροι πόντοι ήταν εναντίον. Ήταν πεπισμένοι όλοι ότι αυτό θα είναι εναντίον της Ελλάδος. Αυτό που μου ακούω τώρα με αυτά που μου λες με τη δική ερμηνεία και τα λοιπά, ακούω ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, άμα φανταστείς ότι οι Ποντιακοί Σύλλογοι ήταν εναντίον της αναγνώρισης γενοκτονίας των πόντιων, οι πιο νέοι μπορούν να το φανταστούν. Οι πιο γέροι που ξέρουν διάφορα πράγματα μπορούν να το φανταστούν. Γινόταν και μάχες το 22, κυρίως τον Βενιζέλο, τον ψήφισαν οι πρόσφυγες. Ίσως αυτό είναι και λίγο γονιδιακό. Τι θες να κάνω. Και μην ξεχνάμε ότι το Πόντιο Αρμενικό κράτος που είχε προταθεί πριν την καταστροφή, το αποτείναξαν πρωτίστως οι Αρμένοι τότε, με βάση τη στοιχεία. Αγάπη μου, να ξέρεις ότι αυτά είναι αυτά που λέμε. Okay. Και αυτά που τα λένε είναι αυτοί που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το βραβείο Νόμπελ για τον Κεμάλ και τα λοιπά. Τι σημαίνει γονιδιακό, ψηφίζανε τον Βενιζέλο. Το είπα ειρωνικά, ρε παλικάρι μου, ότι... Για να μην μπερδευτούμε, γιατί εγώ από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έμαθα τελευταίως και το έψαξα από, από ένα βίντεο κωμικό στο Facebook, έμαθα ότι ο Βενιζέλος ήταν Εβραίος. Εντάξει, κουραστήκατε ή θα το κλείσουμε. Θα ήθελα δύο πράγματα, γιατί πρέπει να αποκομίσουμε κάτι σήμερα. Δύο πράγματα να ρωτήσω και να ίσως πάμε και να στελειώσουμε και σιγά σιγά. Πρώτα, για να πούμε, συγγνώμη, δεν άκουγα. Επειδή μας ενδιαφέρουν δύο θέματα, με ενδιαφέρουν και θα ήθελα να κάνω τα ερωτήματα και μετά δεν είναι ό,τι θέλω. Το ένα είναι, ποια συγκεκριμένη στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει και ο οργανωμένος ο πολιτικός χώρος, ώστε να αποδώσουν τέτοιες κινήσεις στρατηγικής σημασίας γρηγορότερα να εκφέρουν τα αποθητά αποτελέσματα. Ένα αυτό. Δεύτερο, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, η κατάσταση αυτή η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Συρία και το μπλέξιμο της Τουρκίας σε όλο αυτό την κίνησή της εναντίον των Κούρδων κλπ. Αν το βλέπεις εσύ ότι θα έχει κάποιο όφελος σε τελική ανάλυση για την Τουρκία. Εγώ το βλέπω πολύ χλωμό στις εξελίξεις. Όφελος. Αν έχει η Τουρκία. Κανένα. Εγώ το βλέπω πολύ χλωμό. Δεν έχει κανένα χλωμό, είναι μαύρη μοίρα. Σκάβει το λάκκο της συνόλου. Ναι, σκάβει το λάκκο της. Ένας αγώνας ο οποίος δεν μπορεί να κερδιθεί έτσι όπως είναι το. Ναι, σωστά. Άρα, ξαναέρχομαι όμως στο κεντρικό ερώτημα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι οι περισσότεροι πόντοι μιλούν ακόμα για αλυσμόνητες πατρίδες. Να ξέρεις ότι τεχνικά, όταν κάποιος μιλάει γι' αυτό, εννοεί ξεχασμένοι. Άρα, όσο οι πόντοι δεν θεωρούν τον πόντο κατεχόμενα, θα έχουμε ακριβώς τις ίδιες συζητήσεις. Η μεγάλη αλλαγή φάσης από τους Αρμένιους είναι όταν αποφάσισαν να πούν αυτά δεν είναι πατρίδες που ξεχνάμε, είναι κατεχόμενα. Άρα, εγώ σου λέω τώρα, ποιος στην Ελλάδα και ποιο ποντιακό σωματείο και ποια κυβέρνηση μιλάει ποτέ για αυτό. Εγώ πάντως, ποτέ ήμασταν στην Θεσσαλονίκη, στην Αγία Σοφιά, στη Μεγάλη, το 13. Εγώ προς τον λόγο το δικό μου, είχα ήδη τη λέξη κατεχόμενα στην Αγία Σοφιά και νομίζω μπορείς να φανταστείς ότι ήμασταν πάνω από 2.000 ανεξαρτήτως της αστυνομίας κλπ. Γιατί είναι η μεγάλη εκδήλωση για την 19 μέρες. Άρα, ρωτάω τώρα, γιατί αυτό δεν το προωθούμε σαν ιδέα. Είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και μπορεί να υπάρχει μια συνέργεια με τους Αρμένιους. Οι Αρμένοι το προωθούν, ενώ εμείς δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Άρα, μετά το ερώτημα είναι του τύπου, θα είμαστε ας πούμε υπό αρμενική κατοχή, επειδή, ενώ τώρα είμαστε υπό τουρκική. Και ρωτάω τώρα, προτιμάς τουρκική κατοχή? Φυσικά όχι. Δεν συζητάμε για αυτό το θέμα. Η ιδέα είναι πώς εμείς συνεργαζόμαστε με ανθρώπους, όπως πετύχαμε όλες αυτές τις αναγνωρίσεις. Δεν θα έχει και κανένα πρόβλημα για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί αυτό λέμε και με τους Αμέρους. Και μία συνομοσπονδία. Δεν είναι ένα. Το ξέρω. Καθόλου. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Δεν ενοχλεί κανέναν Αρμένη. Είναι ότι αμήν δεν κάνουμε καμία κίνηση. Δηλαδή, εσείς όταν κάνετε μια εκδήλωση για την 19 Μαΐου, μιλάτε ποτέ για εδαφικά? Εγώ αυτή τη στιγμή λέω ότι πρέπει να τουλάχιστον να διεκδικήσουμε τα μνημεία τα οποία είναι ακόμα εκεί. Okay. Δηλαδή, δεν μπορεί η Παναγία Συνολά
να είναι στα χέρια των Τούρκων και να μην μας επιτρέπουν να πάμε εμείς με τη δική μας τεχνογνωσία που έχουμε να κινήσουμε τις εικόνες μας και τα φέρια και να κάνουν αυτά που θέλουν. Καρικατούρες. Να μην έχουμε το δικαίωμα να το ξανανοίξουμε, αφού και το πατριαρχείο μας είναι και στην Ουσανού. Δηλαδή είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα πολύ χειροπιαστό. Την υπόθεση του αδελφών Φωκά την ξέρεις? Όχι. Όχι, γιατί να μην την ξέρεις? Οι αδελφοί Φωκά έκαναν αγωγή εναντίον της Τουρκίας και πήραν χρήματα για τις ιδιοκτησίες που είχαν στην Κωνσταντινούπολη. Ένα. Την υπόθεση του Πατριαρχείου εναντίον της Τουρκίας την ξέρεις? Για τα διαμερίσματα. Πάλι έκαναν αγωγή και πάλι κέρδισαν. Ωραία. Αυτά εδώ τα συζητάμε καθόλου? Ενώ υπάρχουν, είναι απλώς το ΕΔΑΔ. Και μάλιστα πέρασαν εξαντλώντας όλα τα ένδικα μέσα της Τουρκίας. Άρα σε κάθε επίπεδο, πρωτοδικείο, εφετείο κτλ., μας είπαν ότι είναι αναρμόδιοι και μετά πήγαμε στο ΕΔΑΔ και νικήσαμε. Άμα δεν το ξέρεις αυτό, γιατί να πάρεις παραδείγματα? Δεν υπάρχει. Να καταλάβεις, η υπόθεση η μία ήταν στα αγγλικά, η μία ήταν στα γαλλικά. Την μετέφρασα από τα γαλλικά στα ελληνικά και μου είπαν ευχαριστώ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, αυτό τώρα για να το καταλάβω έτσι, επειδή. Ναι. Σημαίνει για μας δηλαδή ότι έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε μια δίκη, να απαιτήσουμε, να ζητήσουμε παλιό σφάλι την πανελίωση. Επειδή είναι δικαίωμα μας φιλοσοφία. Σωστά. Αυτό είναι. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουν και οι Κύπριοι. Ή το ναό της Τραπεζούντας που θέμα λοιπόν είναι. Άρα η μόνη διαφορά σε σχέση με τους Κύπριους, οι Κύπριοι επειδή δεν αναγνωρίζουν καν ως χώρα, πάνε κατευθείαν στο ΕΔΑΔ. Ενώ όλοι οι Έλληνες πρέπει να εξαντλήσουν τα 11 μέσα της Τουρκίας. Άρα ρωτάω, ζήτησε ποτέ κανένας κάτι από την Τραπεζούντα για την Παναγία Σουμέλα? Το πρόβλημα μας είναι ακριβώς αυτό, διότι ακόμα εμείς ο παραγωγός χώρος δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ναι, ωραία. Εκεί. Εσύ μου βάζεις τα μνημεία. Εγώ σου βάζω και τα νεκροταφεία. Τα νεκροταφεία, βέβαια. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα τα νεκροταφεία να πεις ότι αυτό είναι δικό σου και θες να κάνεις συντήρηση, ανακαίνιση, ό,τι θες. Αναστήλωση. Αναστήλωσες χαρά μέσα στην Κύπρο. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση που μπορώ να πω ότι με βασανίζει καιρό και θέλω έτσι λίγο μία. Εντάξει, εδώ είμαστε. Έτσι, θα με βασανίζει. Είναι μια ευκαιρία. οι πόντι θεωρούνται Έλληνες? Τι θες, ωραία, την πήρα την απάντηση. Δεν ήταν αυτή που σε βασάνιζε. Όχι. Όταν όλα περίμενε, για να το διασυντήσουμε. Δεν είναι πόντι οι σωστοί λέξει, είναι οι Έλληνες του πόντι. Ωραία. Πολύ ωραία. Η διεκδίκηση και όλη αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τους ελληνικούς πόντιους συλλόγους. Μάλλον από τους συλλόγους Ελλήνων ποντίων. Εννοείς στην Ελλάδα. Στον ελληνικό χώρο. Πού? Παντού. Παντού. Okay. Ναι. Είναι θέμα των ποντίων ή των Ελλήνων? Των Ελλήνων. Μάλιστα. Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει, μάλλον για ποιο λόγο, μήπως θα πρέπει αυτοί οι ποντιακοί σύλλογοι να αρχίσουν να ανοίγουν το πρόβλημα πιο πολύ ως εθνικό παρά ως ποντιακό? Το κάνω. Σωστά. 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 Ναι. Το κάνω. Δεν το νιώθω. Όχι, όχι. Εγώ δεν το νιώθω. Κοίτα, κοίτα, περίμενε. Έχει δίκιο ο Σταύρος. Εγώ το βλέπω αυτό. Αυτό είναι νέα νοοτροπία που έχει εμφανιστεί τώρα. Είναι λογικό και είναι θέμα ωριμότητα. Το ποντιακό στοιχείο πρώτα ήταν απομονωμένο. Προσπάθησε να επιβιώσει. Χριστός χώρος, βάζεις. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον κατάφερε να επιβιώσει και να μην έχει εξαφανιστεί τελώς, άρχισε να σκέφτεται τι είναι. Αλλά όταν άρχισε να σκέφτεται τι είναι, άρχισε με τους χώρους. Με τη μαγειρική, την παράδοση. Και μετά, εφόσον κατάφερε να ξεπεράσει αυτό, ήρθαν οι νέες γενιές και είπαν: εμείς θα κάνουμε κάτι τώρα. Άρα το θέμα της αναγνώρισης καταλαβαίνεις ήδη πόσες γενιές περάσαμε μέχρι να βγει κάποιος να πει ρε παιδιά, δεν μπορεί να μην καταλάβουμε. Όταν περάσαμε σε διεθνοποίηση, ήταν μια έννοια που δεν είχαμε καθόλου πριν μερικά χρόνια. Και μια διεθνοποίηση ενεργητική, όχι απλώς να περιμένεις από τους άλλους τυχαία να σε αναγνωρίζουν. Αυτή η διεθνοποίηση δεν έγινε ποτέ μέσω της Ελλάδας. Ποτέ.
η Ελλάδα θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καλύτερα να το αφήσει. Άρα έγινε πάντοτε από πρωτοβουλίες Ελλήνων της Διασποράς. Όχι. Okay. Εγώ σου περιγράφω την αλήθεια. Άρα το θέμα ποιο είναι. Εγώ ποντάρω περισσότερο στους Έλληνες της Διασποράς και δεν μειώνω τους Έλληνες της Ελλάδος, δεν μην μπερδευόμαστε, αλλά ξέρω γιατί είναι πιο ευέλικτοι. Και επειδή είναι πιο ευέλικτοι, μπορούν επίσης όταν είναι μέσα σε μια κοινωνία που την γνωρίζουν καλύτερα από αυτούς που είναι στην Ελλάδα, μπορούν να επηρεάσουν ως λόμπι, εντάξει, αλλά ακόμα και σε φιλικό πλαίσιο, ανθρώπους της άλλης χώρας. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, σε αυτούς που αγωνίστηκαν για τη Σουηδία, έχουμε και Ελληνοσουηδούς, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δύο πατρίδες. Και και όχι ότι είναι μία ψεύτικη κτλ. Είναι ότι έτσι έζησαν, εκεί γεννήθηκαν κτλ. Άρα όταν πήγαν το θέμα της αναγνώρισης, δεν πήγαιναν μόνο ως Έλληνες ξένοι σε μια ξένη χώρα, πήγαιναν και ως Σουηδοί. Και μετά αυτοί που το αναγνώρισαν ήταν καθαρά Σουηδοί, χωρίς κανένα ελληνικό στοιχείο. Και είπαν, παιδιά, μα είναι και οι πολίτες μας που το ζητάνε. Αυτές εδώ οι τεχνικές είναι πολύ πρόσφατες. Το ίδιο έγινε λοιπόν και στην Αυστραλία. Άμα κοιτάξεις ποιοι το έκαναν στην Αυστραλία, θα πέσεις ξερός. Πρώτον, γιατί είναι μερικοί που δεν είναι καν πόντι. Δεύτερον, είναι μερικοί που είναι εντελώς Αυστραλοί, δηλαδή δεν έχουν καν ελληνικό στοιχείο. Και δείτε πώς έγινε. Επειδή άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι είναι εθνικός αγώνας. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι. Αν όμως πέρα από σαν ρωτήσουμε και εμείς πώς θα κινηθεί. Σωστά, σωστά. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι αυτό που σας έλεγα και για την 9 Δεκεμβρίου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, εμείς είμαστε πόντι, τι μας νοιάζει για 9 Δεκεμβρίου, είναι για όλους. Εάν το λες και εσύ έτσι, και δεν είσαι σε ποτέ σε καμία εκδήλωση, τα μνημεία. Πόσες φορές φτιάχνουμε μνημεία, πρώτον, λάθος στρατηγικό. Μνημείο με πόντιο αντάρτη. Είσαι εκτός πλαισίου. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Διότι ο Λέμπης το ξεκαθαρίζει, είμαστε σε φάση ειρήνης. Αλλιώς είναι έγκλημα πολέμου και όχι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όταν ο άλλος προσπαθεί συνεχώς να βάλει τον άλλο με τον τουφέκι, τις σφαίρες, γιατί το μνημείο στην Αγία Σοφιά στη Θεσσαλονίκη ενόχλησε τους Τούρκους. Γιατί ήταν μια γυναίκα, χωρίς κανένα οπλισμό, σε κεντρική πλατεία απέναντι από την Εκκλησία. Όλα τα μνημεία που είναι με πόντους στρατιώτες σε οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας, ούτε καν έχει ασχοληθεί η Τουρκία με αυτά, διότι ξέρεις κάτι, είναι ενισχυτικά στοιχεία της προπαγάνδας της Τουρκίας, η οποία λέει ότι εγώ μπορεί να εξόντωσα μερικούς, αλλά είναι επειδή αντιστάθηκαν και έκαναν ολόκληρο επανάσταση. Ποια επανάσταση? Οι τρεις σιωπούκους ήταν σε σχέση με το τι γινοτονήθηκαν. Μην τρελαθούμε. Άρα και εμείς μόνοι μας δίνουμε πατήματα. Τα μνημεία που είναι σε σημεία που δεν είναι στρατηγικά είναι άχρηστα. Οι μελέτες σπονδιακής γλώσσας, άμα δεν έχουν ως στόχο το έδαφος, την αποκατάσταση, την ιστορία, και είναι απλώς για να μιλάς στα τη μάνα σου και τον παππού σου, είναι άσχετο. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Όταν ο άλλος πάει για παραδοσιακούς χορούς, όπως θα πήγε στο γυμναστήριο, για μένα έχει το επίπεδο του γυμναστήριου, τελεία και πάγου. Αλλά εγώ προτιμώ τον άνθρωπο στο γυμναστήριο, γιατί δεν διεκδικεί τίποτα άλλο. Όταν ο άλλος, επειδή ξέρει τρεις χορούς, μου λέει ότι είναι πόντιος, πού πήγε σε καραμίτρο, αυτό είναι το ποντιακό στοιχείο. Ωραία, ξέρει να γράψει ποντιακά. Εντάξει, εγώ πάρω κάτω τα μιλάω. Οκ, τα μιλάς. Μετά μπορείς να διεκδικήσεις. Τα επίσημα κείμενα που μιλάνε για θέμα αναγνώρισης είναι γραμμένα στα ποντιακά, στα ελληνικά είναι γραμμένα. Άρα μην τρελαθούμε και μην τα μπερδεύουμε. Μέσα σε αυτόν τον αγώνα, το γεγονός ότι στιγματίζονται μόνοι τους οι πόντιοι, λέγοντας ότι εγώ είμαι πόντιος, και δεν λένε είμαι Έλληνας του πόντου. Άρα εγώ θυμάμαι σε μια διάρκεια, όταν τους είπα, μα οι πόντιοι έγιναν πόντιοι μόνο στην Ελλάδα, μου λέγανε να πού ήταν οι πόντιοι. Τους λέω, οι πόντιοι δεν υπήρχαν. Εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις τώρα όταν σου δεν είναι προετοιμασμένος, τι λέει το. Σε επίσημη διάρκεια και μπορούσα, εντάξει. Τους λέω, μα ήταν Έλληνες τότε. Κανένας δεν έλεγε ότι ήταν πόντιος. Δεν λέγεις ανάλογα με την περιοχή που είσαι από την περιοχή, αλλά είσαι ανάλογα, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι Έλληνας, είμαι Βολιώτης.
δεν κατάλαβες, ας πούμε, είσαι απλώς Έλληνας του Βόλου. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ο συνδυασμός με τα δικαιώματα των αυτόχθων λαών. Και να θυμάσαι ότι ο πρόεδρος της Τυρκικής Αρμενίας ήταν στην Επιτροπή για τα δικαιώματα των αυτόχθων λαών, ενώ δεν είχε κανέναν Έλληνα μέσα στην Επιτροπή. Άρα βασιστήκαμε στους Αβορυγινούς της Αυστραλίας να μας βοηθήσουν. Άρα, άμα κοιτάξεις τη σύνδεση, είχε τους Βάσκους. Λέω λοιπόν, αυτά τα πράγματα, άμα τα δούμε, ναι, είναι ένας εθνικός αγώνας. Αυτός ο αγώνας δεν έχει τίποτα το ακραίο. Γιατί εκδικούμε εκεί που ήμασταν, δηλαδή τα μνημεία του νεκροταφείου, οι εκκλησίες. Ο ίδιος ο κλήρος δεν ξέρει ακριβώς τι να κάνει. Τόσο απλά. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ η εκκλησία, σε ποιον ανήκει. Σε. Υπάγεται στο Πατριαρχείο. Ωραία. Όταν έχεις πάντοτε ένα θέμα με το Πατριαρχείο, να ξέρεις ότι όταν θα θες να κάνεις κινήσεις πιο διεκδικητικές, το Πατριαρχείο θα σου πει. Εντάξει. Ας τα αφήσουμε. Διότι είμαστε εκεί. Άμα το Πατριαρχείο ήταν σε μια πόλη εντελώς ελεύθερη, θα σου έλεγε συνέχιση. Ωραία. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, όλα αυτά πρέπει να πάνε μαζί. Το θέμα είναι το ιστορικό, το θέμα είναι το ενωτικό. Και τώρα, επειδή είμαστε σε μια φάση, ας μιλήσουμε για τα πιο πρακτικά, θα είμαστε σε, το 2019, εντάξει, είναι σε 400 χρόνια, θα έχουμε τα 100 χρόνια. Ρωτάω, όσοι από εσάς έχουν ποντάρι, όσες αναγνωρίσεις θα πετύχουμε στα 100 χρόνια, όπως έκανε η Αρμένη. Ωραία, ας πούμε ότι είμαστε στα 100 χρόνια και δεν πετυχαίνουμε καμία αναγνώριση. Είστε εντάξει, δεν σας αναγνωρίζει. Ωραία, ρωτάω, έχετε σκεφτεί εκδηλώσεις που πάνε κρεσέντο προς την 19 του 19 ή απλώς θα πείτε, άντε σήμερα θα κάνουμε αυτό, την άλλη φορά θα πάμε εκεί πέρα και μετά θα δούμε. Τι έχω σκεφτεί. Δεν λέω ότι δεν έχετε, το ξέρεις. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το κρεσέντο και βέβαια πρέπει να υπάρχει μία ένωση με τους Αρμένιους και με τους Ασσύριους, αλλά πραγματικά να το πιστεύετε, τώρα που είμαστε διοικητή στην Βέρβαρα. Τα είπαμε αυτά.